Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην έκθεση Ανθρωπόμορφες Ρογμές, τον Τάκη Βαρελά, Δημήτρη Δήμου και Γιάννη Κυφτογιάννη. Είναι χαρά μας, τιμή και ευθύνη η παρουσία σας σήμερα στα γένεια της έκθεσής τους, πράγμα που σηματοδοτεί το μεγάλο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον για το έργο των τριών καλλιτεχνών. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα γίνεται να πω δύο λόγια για το έργο τους, μέσα από τα αξιακά χαρακτηριστικά που διέπουν τη διαδρομή τους και πώς αυτά εκφράζονται στη μορφή και το περιεχόμενο των έργων τους. Αναζητώντας την αφετηρία των τριών καλλιτεχνών, θα έλεγα πως το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στο να αποτυπώσουν τον μόχθο, τις αγωνίες και τα όνειρα των εργαζόμενων ανθρώπων ακριβώς εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, στα ναυπηγεία, στη μεταλλουργία, στα λιμάνια, στον ιστό της πόλης και στους ρυθμούς της. Ανθρωπόμορφες Ρογμές, ακριβώς επειδή ως αποφασιστικός παράγοντας και καταλήτης αναδεικνύεται στα έργα τους πάντοτε ο άνθρωπος και η σχέση του με την εργασία, στην ανάγκη του να τη θασέψει την ύλη, να της δώσει η μορφή και αξία χρήσης, εν τέλει αγαθά, για να υπηρετεί τη ζωή του. Στην έκθεση, η συμπόρευση είναι η λέξη κλειδί, γιατί τα έργα που παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων καλλιτεχνικής συνεργασίας των Βαρελά, Δήμου και Κλεφτογιάννη. Μια σχέση έντονα συλλογική που καλλιεργείται σε βάθος και που όπως θα δείτε αντανακλάται στη δουλειά τους με έναν ξεχωριστό τρόπο για τον καθένα τους. Στην παραγωγή του καλλιτεχνικού τους έργου, με μια προσεκτική ματιά, θα δείτε πως είναι εμφανής η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας τους σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο. Ο Βαρελάς, ο Δήμου και ο Κλεφτογιάννης μοιράζονται την ίδια κατεύθυνση και συντελούν σε μια κοινή έκφραση. Παρατηρούν και αναλύουν ως ομάδα και επανατοποθετούνται διαρκώς στο έργο τους με ταξικό πρόσημο, ενώ συχνά συναντιούνται μορφολογικά οι εικαστικές αναζητήσεις τους, πειραματιζόμενοι με τις φόρμες, τη σύνθεση και τα χρώματά τους, διατηρώντας το περιεχόμενό τους αναλύωτο με έντονες αφαιρέσεις. Συνειδητά αντιλαμβάνονται την τέχνη τους όχι ως προσωπική αναζήτηση νέων μορφοπλαστικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως εκφράζουν μέσα από το έργο τους μία άλλη ενοιολογική και κοινωνική αντίληψη με στόχο έναν καλύτερο κόσμο. Στο έργο τους παρατηρείται μία μορφολογική ελευθερία, ενώ αξιοποιούν ακόμα και τους τίτλους των έργων τους για την ανάδειξη του περιεχομένου τους. Με λυτρωτική ελευθερία έκφρασης στη γραμμή και στο χρώμα, οι καλλιτέχνες μας επιλέγουν να αποτυπώσουν τις μορφές τους με τρόπο αφαιρετικό, γραμμικό, σχεδόν θα λέγαμε χειρονομιακό και αντιφυσιοκρατικό. Απότερος προορισμός της τέχνης τους δεν είναι να διακοσμήσει ή να τέρψει τη ματιά μας. Τα έργα τους στοχεύουν στη σκέψη μας και μάχονται να κερδίσουν την καρδιά και το μυαλό μας. Για τους τρεις καλλιτέχνες μας, οι ανθρωπόμορφες ρογμές δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα δυνατά σπαράγματα των ανθρώπων που γεννούν φωτεινές χαραμάδες στα σκοτάδια και που έχουν τη δύναμη να γκρεμίσουν και τα πιο άπαρτα τείχη. Το νήμα που συνδέει τα έργα τους με την κοινωνία είναι η αποτύπωση της πολύπλευρης καθημερινότητας που πνίγεται και ασφιχτία από τα ανεκπλήρωτα όνειρα των προλεταρίων, τις τάξεις που υπερασπίζονται τρεις καλλιτέχνες χωρίς γκρίζες ζώνες. Έτσι, εύλογα θα λέγαμε πως τα έργα που βλέπουμε στην έκθεση αποκτούν τη δική τους φωνή, μας προσκαλούν να συμμετέχουμε στον αέναο, αρχαίγωνο και όμως ταυτόχρονα τόσο επίκαιρο αγώνα για ζωή, μιας και από τις ρογμές της ανθρωπότητας ανθίζουν τα πιο όμορφα όνειρα για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ.